Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Εγώ κατέβηκα από το Άγιο Όρος, όχι σαν δάσκαλος, αλλά σαν γεωργός θα μπορούσα να πω. Και ήταν να σπείρω μέσα στις ψυχές σας μερικά πράγματα. Δεν θα προσπαθήσω να σπείρω στις ψυχές ούτε των αρχιερέων, ούτε των ιερέων οι οποίοι λείπουν από αυτή τη συγκέντρωση, που θα έπρεπε για μένα να είναι μπροστά η Εκκλησία. Και αυτό δεν το περιμένουμε από τους κρατούντας, τις κρατούς της Εκκλησίας, αλλά θα περιμέναμε από τους δικούς μας, οι οποίοι διώκονται για αυτά τα θέματα τα οποία διωκόμεθα κι εμείς. Και θα έπρεπε αυτή η αίθουσα να ήταν γεμάτη από ιερείς και αρχιερείς. Δεν απευθυνόμαστε λοιπόν, όπως και ο Δεσπότης Χριστός δεν απευθύνθηκε στους τότε υποκριτάς, αλλά απευθύνθηκε σε απλούς ανθρώπους, σε αυτούς που πραγματικά τον άκουσαν, σε αυτούς που πραγματικά τον εδόξασαν. Σε αυτούς λοιπόν θα απευθυνθώ και εγώ, σε εσάς τους απλούς ανθρώπους, τους 5, τους 10, τους 20, που είχατε τη δόρμη και τη διάθεση να έρθετε να ακούσετε 5 πράγματα. Μας λέει λοιπόν ο Χριστός μας, εξήλθε ενός σπύρων του σπύριου και όπως έσπερνε, άλλο έπεσε απάνω στην πέτρα, άλλο έπεσε πάνω στα αγκάθια και άλλο έπεσε στη γη την αγαθή. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα από χρόνια και ο κόσμος ήταν πάρα πολύ και σιγά σιγά βλέπουμε να μειώνεται. Άρα, ο σπόρος αυτός, ο οποίος έπεσε πάνω στα αγκάθια, έπεσε πάνω στις πέτρες και δεν καρφοφόρησε, γιατί δεν υπήρχε η διάθεση, δεν υπήρχε η θέληση, δεν υπήρχε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Χριστός μας. Μας έδωσε πραγματικά έναν αγώνα, τον οποίο θα πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Ο πόλεμος τον οποίο δεχόμεθα, αγαπητοί μου αγαπητοί, είναι μεγάλος. Και θα δεχόμεθα αυτό το πόλεμο να το υφιστάμεθα από ανθρώπους ξένους προς την Εκκλησία, ξένους προς το αρχιεπισκοπικό αξίωμα, ξένους προς το πατριαρχικό αξίωμα, ξένους προς το ιερατικό, αλλά δυστυχώς αυτοί πρωτοστατούν. Γιατί πρωτοστατούν? Για να μην δειχθεί η υποκρισία των τωρινών υποκριτών, όπως δείχθηκε τότε που ο Δεσπότης Χριστός τους έλεγε «Ουέ ημίν Φαρισαίοι και δραματείς υποκριτέ». Ερχόμαστε λοιπόν στα θέματα μας αυτά. Γιατί καταφερόμεθα με αυτόν τον σκληρό τρόπο προς ανθρώπους που έπαιρνε ότι αφιέρωσαν τον Θεό, τη ζωή τους στον Θεό για κάποιο σκοπό. Αφιέρωσαν, φόρεσαν το ράσο αυτό το οποίο είναι τιμημένο από τόσους Αγγείλους. Γιατί το φόρεσαν? Έπαιρνε για να οδηγήσουν τον λαό του Θεού στη σωτηρία, αλλά δυστυχώς ο δρόμος που οδηγούν αυτοί δεν είναι ο δρόμος της σωτηρίας, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά είναι ο δρόμος της απελίας. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Σιγά σιγά, από τότε που επέβαλαν την αλλαγή του εορτολογίου από το 1924 μέχρι σήμερα, δεν έχουν πάψει να πολεμούν την Εκκλησία του Χριστού. Αυτοί οι οποίοι μπήκαν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, λέω εφιαλτών και προδοτών και δεν μπορώ να πω τι
περισσότερο. Σιγά σιγά, για να καταργήσουν όλα αυτά τα οποία άφησε ο Χριστός, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Μάρτυρες. Και μάλιστα το 1916 κάποιος υπουργός του Βενιζέλου, ο Μιχαλακόπουλος, έστειλε ένα γράμμα προς τον Βενιζέλο και του λέει, όταν με το καλό τελειώσουμε την υπόθεση της πατρίδος μας, δηλαδή το ξεπούλημα της Μικράς Ασίας με άλλα λόγια, τότε θα πρέπει να βρεις έναν σαν και σένα και να τον βάλεις στη θέση του Αρχιεπισκόπου. Τον έχεις ήδη, είναι ο Μελέτιος ο Μεταξάκης. Και θα πρέπει σιγά σιγά να καταργήσουμε τις πολλούς Αγίους, τις πολλές εορτές, οι ιερείς οι οποίοι θα εξέλθουν από τις ιερατικές σχολές, να μην ξέρουν μόνο το τι θα πει πρόσωπο μετά για τις Αγίες, αλλά το τι θα πει από τα μίας της. Και αυτό το βλέπουμε να ενεργείται το μυστήριο της ανομίας από τότε μέχρι σήμερα. Και σιγά σιγά ανέβηκαν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στους σκοτεινούς κύκλους μέσα στη Μασονία, έγιναν αρχιεπίσκοποι, έγιναν πατριαρχάδες, έγιναν αρχιερείς, έγιναν ιερείς και σιγά σιγά αυτό που έλεγε ο Κοσμάς ο Φραμιάτος θα στείλουν ανθρώπους, λέει, στο Άγιο Όρος και στα Μετέωρα και σε όλες τις μονές, σε όλες τις επισκοπές και έτσι θα γίνει πλέον η άπλωση της Ορθοδοξίας από μέσα. Είδαμε αυτό τα Μετέωρα που ήταν όπως στο Άγιο Όρος. Δυστυχώς, φτάσανε στο σημείο πάνω στην Αγία Τράπεζα να γυρίζουν πορνοτενίες. Το ίδιο θα ακολουθήσει σε λίγο και στο Άγιο Όρος. Γιατί? Γιατί βασιλεύει η υποκρισία. Όταν τότε οι αρχιερείς και ο λαός θέλανε έναν προδότη, ήταν ένας Φαρισαίος. Αν θέλανε έναν υποκριτή, ήταν ένας Φαρισαίος. Και σήμερα, αν θέλουμε να ψάξουμε, θα δούμε να βασιλεύει ανάμεσα στην Εκκλησία του Χριστού η υποκρισία. Να βασιλεύει η υποκρισία. Να μας λένε με τα λόγια ότι είναι ορθόδοξοι, αλλά δυστυχώς να απέχουν από την ορθοδοξία όσο ο ουρανός από τη γη. Ας αφήσουμε τα συμπόσια, ας αφήσουμε τις συλλειτουργίες, ας αφήσουμε τις προσευχές με Προτεστάντες, με Καθολικούς, με αλλά και με αλλοθρήσκους. Και έρχεται ακόμη άνθρωποι και έχουν και μας λένε και χωρίς να κοκκινίζουν ότι αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού και ότι σε αυτούς τους ανθρώπους επαναπαύεται το Άγιο Πνεύμα και είναι η Εκκλησία του Χριστού και εμείς θα πρέπει να τους υπακούμε. Κατήργησαν λοιπόν το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Θέλετε να δείτε, ορίστε βάπτισμα. Βλέπετε, μέσα σε μια δεκάγη και ο ιερέας του ρίχνει νερό στο κεφάλι. Και θέλετε να δείτε και κάτι άλλο που δεν πρέπει να το πω. Δεν πρέπει να το πω. Ορίστε, γυναίκα η οποία βαπτίζεται και φαίνεται όλα το εσωτερικό κόσμος. Είναι αυτό βάπτισμα? Και μετά λοιπόν μας κατηγοράνε μας ότι είμαστε εκτός Εκκλησίας. Ότι εμείς είμαστε αυτοί που διαστρέφουμε το λαό του Θεού. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο. Και δεν είναι μόνο. Είναι τόσο πολλά. Είδατε όλοι σας
η θεοπαιξία του κύριου Βαρθολομαίου στο Θανάρι. Την είδατε. Αλλά εκείνο που θέλω να πω δεν είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σε εμάς, οι οποίοι λεγόμαστε Ορθόδοξοι, λεγόμαστε Παλαιοφερολογίτες, λεγόμαστε ότι εμείς βαστάμε αυτά τα οποία αφήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποια βαστάμε, πατέρες και αδελφοί? Όταν σήμερα γίνεται γάμοι μεταξύ των ημερολογητών και φράγκων, όταν τα ευλογούν οι αρχιερείς, ακόμη και οι δικοί μας, όταν βάζουν αναδόχους ημερολογίτες, οι οποίοι δεν ξέρουμε αν καν είναι βαπτισμένοι, δεν ξέρουμε αν είναι καν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο κύριος Βαρθολομαίος έφτασε στο σημείο να βάλει ανάδοχο Τούρκο. Και έρχονται μετά και μας λένε, είσαστε φανατικοί. Πού είναι ο φανατισμός, πατέρες και αδελφοί? Θα σας πω εγώ τι είμαστε. Νερόγνωστοι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί αν δεν θα είμαστε έτσι, θα λέγαμε, είσαι με τον νέο, αδελφέ, είσαι εκτός εκκλησίας. Δεν είσαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αυτή που άφησε ο Θεός. Δεν μπορεί στους 80 δεσποτάδες, οι 79,5 να είναι στη Μασονία και να έρχεσαι εσύ να μου λες ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή, οι άνθρωποι. Μπορούμε, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Χριστός μας, να δουλεύουμε δύο αφεντικά, να δουλεύουμε και το Θεό και το διάβολο? Είναι ποτέ δυνατόν. Πού είναι λοιπόν ο φανατισμός? Όταν φωνάζουμε από το 86 και λέμε, πατέρες μου, εντάξει, αυτοί πήραν τον δρόμο. Εμείς, μην παίρνουμε σφραγισμένα, μην παίρνουμε άμκα, μην παίρνουμε αφημί, μην παίρνουμε το νούμερο του Αντιχρίστου. Είσαστε πλανεμένοι. Δεν ξέρετε τι κάνετε. Ακολουθάτε το δικό σας το μυαλό. Μα εμείς τα είπαμε. Μα λέει μόνο το σφράγισμα. Μα ποιος σας το είπε αυτό, ότι μόνο το σφράγισμα θα είναι αυτό που θα μας κολλάσει? Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Εάν μπορείτε εσείς, μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει ο έχουν το σφράγισμα ή το όνομα ή τον αριθμό του ονόματος του Αντιχρίστου, εννοεί κάτι άλλο. Γιατί για ένα ίσως ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου έχασε τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και τη χάρη του Αγίου Σχήματος. Και έρχονται τώρα και μας λένε ότι ο Βαρθολομαίος που έχει πει ότι ο Μαχωμέτης, ο Χριστός είναι το ίδιο η Εκκλησία του Χριστού. Όταν μας λένε, δεν πάω μακριά, ο Σεραφείμ, ο Πυραιός, κατηγοράει τον Οικουμενικό ως οικουμενιστή. Κι όμως ήρθε ο Σύρου, ο οποίος συμπροσέρχεται με παπικούς, κοινωνάει παπικούς και συλλειτούργησε μαζί. Άρα μας κοροϊδεύουν. Άρα μας λέει και αυτός ψέματα. Άρα είναι και αυτός ένας υποκριτής, όπως είμαστε όλοι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κανόνας, η Εκκλησία μας, έχει κανόνες. Δεν είναι ξέφρα ο Λαμπέλη. Λέει, από τη στιγμή, και θα σας πω ακριβώς τι λέει ο Άγιος Βασίλειος, ακριβώς τι λέει ο Άγιος Κυπριανός. Λέει λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος, και όσοι από τους σχηματικούς επιστρέφουν στην Ορθοδοξία της Καθολικής Εκκλησίας να βαπτίζονται, επειδή οι πρώτοι ερωμένοι των σχηματικών είχαν μεν το χάρισμα του να κυριολογούν και του να βαπτίζουν από την Εκκλησία, αφού δε μία φορά ενισχύστησαν από το όλο σώμα της Εκκλησίας, έχασαν αυτό και δεν μπορούν πλέον να βαπτίσουν ή να δώσουν χάρη την οποία δια του σχίσματος εστερήθησαν. Όταν οι παρά αυτό βαπτιζόμενοι λογίζονται ότι από λαϊκούς εβαπτίστησαν, διότι χρειάζονται να βαπτιστούν. Και μη μου πείτε ότι οι Άγιοι Πατέρες το κάνανε για οικονομία. Οικονομητέων, αγαπητοί αδελφοί, ένθα ου παρανομητέων. Οικονομούμε εκεί που δεν παρανομούμε.
Και γράφει πιο κάτω και στον Άγιο Βασίλειο, αλλά και στον Άγιο Κυπριανό. Και ας σας το πω μετά. Η οικονομία, λέει, που μεταχειρίστηκαν οι Άγιοι Πατέρες, δεν μπορεί να λογιστεί ως νόμος στην Εκκλησία. Ο νόμος στην Εκκλησία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα ο Άγιος Κυπριανός προχωράει πιο πολύ και λέει, το βάπτισμα των αιρετικών και σχισματικών είναι άδεκτο, διότι αυτοί που υπέπεσαν ει σχίσμα ή αίρεση δεν είναι ιερείς, αλλά μάλλον ιερόσπιτοι, ούτε καθαροί, αλλά κάθαρτοι, ούτε άγιοι, ως μη έχοντες πνεύμα άγιον. Λοιπόν, ούτε βάπτισμα έχουν, αλλά και σπάμε και στους νομερολογίτες. Ο πάτερ Γιώργιος ο Μετανινός λέει, αν δεν έχουν γίνει τρεις καταδύσεις, θεωρείται άκυρο το βάπτισμα. Και έρχονται λοιπόν και με λένε ότι βαπτίζεται και βγήκατε. Ποιος το είπε? Όταν ξέρω ότι ο άλλος έρχεται και ο άλλος έχει κάνει πάνω μέχρι τα γόνατα, δεν θα τον βαπτίσω. Όταν ξέρω ότι ο άλλος, ο μαζόνος ας πούμε, χειροτώνησε ιερείς και έκανε μυστήρια, είναι μυστήρια αυτά. Αν δεν πούμε τα αυτά, πατέρες, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε να λεγόμαστε παλαιοκρολογίτες. Θα πρέπει να σταματήσουμε, γιατί κοροϊδεύουμε και εμείς το Θεό. Κοροϊδεύουμε και εμείς το Θεό, τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία προκοπή. Και ερχόμαστε και ανακηρύττουμε Αγίους, όπως κάνει ο Πάπας. Έχουμε εκατομμύρια Αγίους. Μετά, σύμφωνα με τους πατέρες, να περάσουν 100 χρόνια μετά το θάνατό τους για να τους αγιοποιήσουμε. Πώς να τους αγιοποιήσουμε, πώς να δεχτώ εγώ όταν ο Πάτερ Παΐσιος, είπε ο κύριος Σιβαδάκης, και δεν τον καταδρύνω. Ο Θεός μας έδωσε τον καλύτερο Πατριάρχη, δεν τον Βαρθολομαίο. Πώς λοιπόν να δεχτώ εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τον Αγίασο Θεός, που ξέρουμε εμείς περισσότερα, γιατί από την μοναστήρια μας ξεκίνησε. Γιατί κατηγοράμε τον άνθρωπο για τα προσωπικά του. Όχι. Αλλά μην κοροϊδεύουμε. Ο Πάτερ Πορφύριος, όταν πήγα εγώ στο μοναστήρι, γύριζε στην κερασιά και μπορείτε να πάτε με ένα μηχάνημα με κέψανε να βρει χρυσό. Τι μου λέτε τώρα. Έτσι είναι οι Άγιοι. Τραβάτε πάνω στην κερασά και ρωτήσω τους πατέρες να δείτε πού και πού δεν έχει σκάψει για να μην ζω. Τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε. Προχωράμε. Φτάσαμε λοιπόν στο σημερινό αυτό. Βλέπετε τι γίνεται στο μοναστήρι μας. Μας δείχνει λίγο ο Αντίχριστος στο πρόσωπό του. Όλοι μας το δείχνει με το διωμό τον οποίο κάνει εναντίον της μονής μας, με τις παρανομίες τις οποίες θέλει να εφαρμόσει στο Άγιο Όρος και να μην ακούγεται καμία φωνή, ούτε να. Και να σας πω, γιατί τα λέω, δεν έχω να κατηγορήσω κανένα, θα πω μόνο την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Σταματήσαμε εμείς το μνημόσυνο, οι πατέρες, πρώιμον του Βαρθολομαίου, γιατί όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, ήταν μασόνος. Μπορούσαμε να τον μνημονεύουμε, όχι. Ήρθε ο Δημήτριος, λέει θα ακολουθήσω τη γραμμή του μεγάλου προκατόχου μου. Ήταν ορθόδοξος, όχι. Έχει το Βαρθολομαίος. Και μου λέει ότι οι ιεροί κανόνες είναι τα τείχη του έσχου. Μας λέει ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν οι αίτιοι που χώρισε η Εκκλησία. Ποιος οι Άγιοι Πατέρες? Και ότι είναι στα χέρια του Θεού και κολλάζονται για αυτό που κάνουν. Μας λέει ο Ισηγανός ο Αυστραλίας ότι το Ιερό Πιδάλιο είναι χαρτί για το αποκριτήριο. Μας λέει ο Παρθένιος της Αλεξανδρίας ότι τα δόγματα περί Αγίας Τριάδος είναι μύθοι ελληνικοί. Ήρθε ο Χριστόδουλος, ο μεγάλος ο Εθνογέρτης, ο μεγάλος,
θέλω να προχωρήσω πιο πέρα. Είδατε την προδοσία του. Ήρθε και τι είπε ο Πάπας. Λέει, ζητάμε την κατανόηση των Ορθοδόξων για τους διωμούς που είχαν κάνει οι σταυροφόροι. Και σηκωθήκανε όλοι επάνω οι πουλημένοι και χειροκροτούσαν ότι ζήτησε συγχώρεση. Ποια είναι η συγχώρεση? Ποια συγχώρεση ζήτησε? Και το χειροκροτούσαν. Το δε από τι πέθανε, θα το μάθετε έτσι το πόγο. Πολύ θα το μάθετε από άλλους. Αλλά το χειρότερο. Κάποιος είδε ο Ματιδάκης. Είχε βγάλει ένα ευχολόγιο της Εκκλησίας. Και μέσα τι είχε κάνει. Λέει, έβγαλε ευχή, κύριε καθηγητά μου, ευχή ονοματοθεσίας επί αλλαγή φίλη. Και το είχαν υπογράψει όλοι οι δεσποτάτες της κρατούς της Εκκλησίας. Και δεν βρέθηκε ένα να του πει, και ξέρετε τι έλεγε εκεί πέρα. Όπως ο Χριστός, τον Απόστολο Πέτρο από Σίμωνα τον έκανε Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο από Σάββατο τον έκανε Παύλο, έτσι και εμείς από Γιώργο σε κάνουμε Γιωργούλα. Και δεν μίλησε κανένα. Μόνο αυτό φτάνει για να τους καταδικάσει ο Αιωνίος. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Δεν θέλει να μας δείξουν το πρόσωπό τους, το έχουμε δει. Δεν μας χρειάζονται πλέον αυτά τα πράγματα. Και έρχομαι στο θέμα του εικόνας. Επειδή μας κατηγοράνε ότι εμείς είμαστε καταληψίες. Εγώ δεν το λέω για πήγα εκεί 19 χρονών. Έχω 45 χρόνια στο Αγίο. Πότε έκανα καταληψίες. Σας λέω λοιπόν άρθρο 112 του Καταστατικού Βάζου. Δηλαδή του νόμου του Αγίου Όρθου. Και λέει, είναι αεκλεγήτης ηγούμενος δέον να έχει τα εξής προσόντα. Πρώτον, να διακρίνεται επί του Χριστό, σταθερά ευσεβία, διαγωγή ανεπιδίκτων, μορφώση εκκλησιαστική, εγκυκλίο παιδεία και διοικητική ικανότητα. Δεύτερον, να έχει ηλικία 40 τουλάχιστον ετών και τρίτον, να έλαβε να γύρω την κουράνα αυτού προτιμουμένων των προ-δεκαετίας εγκεγραμμένων εν τη Μαγνηφίκα του Χριστά. Λοιπόν, αυτό που εξέλεξαν πρώτο σαν γνώμη, και αυτό σας το λέω σαν συνολία, για μας θεωρούνται ανύπαρκτοι. Δεν ήταν καν αγιορείς. Είχε γίνει μοναχός έξω. Πρώτη παράβαση. Δεύτερη παράβαση. Για την εκλογή ηγουμένων συνέρχονται του καθολικού ναού και οριστής ημέρα γνωστοποιημένης 5 τουλάχιστον ημέρας πρώτης εκλογής διαποφάσεως της γεροντίας και έχονται συγκληρώσει εξαετία από τις κουράσεις αυτού. Να έχουν 6 χρόνια μέσα στο μοναστήρι από τότε που έγιναν μοναχοί. Και οι πατέρες αυτοί που εξέλεξε ο Βαρθολομαίος. Και αν θέλετε να μάθετε γιατί τους εξέλεξε. Μπορείτε να μάθετε εκεί που επιτρέψανε πριν, να μάθετε την συμπεριφορά τους. Λοιπόν, ούτε μία μέρα στο μοναστήρι. Τρίτον, για να εκλέξεις την αρχή της νοής, θα πρέπει να υπάρχει αδελφότητα. Ξέρετε πόσοι έχουν μείνει τώρα, 3. Δεν απαρτίζουν ούτε τη σύνεξη της νοής. Και όμως αυτά είναι νόμιμα για την Ιερά Κοινότητα. Γιατί, να σας πω εγώ, γιατί όπως λέγανε παλιά μετά την Επανάσταση ότι οι Έλληνες και ο Χρυσός γίνανε ένα, να σας πω και εγώ, οι Αγιορείτες και τα Ευρώ των Εβραίων γίνανε ένα, χωρίσανε και ζητάμε ανταποδόματα. Ποια είναι τα ανταποδόματα? Αυτά που γράφω στο Ιντερμνημόνιο και θα σας διαβάσω. Να χειροτονούν οι ιερείς και οι γυναίκες, να χειροτονούν ομοφιλοφίλους, να χειροτονούν όποιον βρουν, να μην εξετάζουν τίποτα. Και αυτά συνενεί η Ιερά Κοινότητα, που έπρεπε ότι το Άγιο Όρος ήταν πάντοτε ο φάρος,
η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να πω, έρχονται με τα ψευδοφράγματα και με αυτά και μου λένε εκείνος Άγιος, εκείνος Πανάγιος, μακάρι να γίνουνε και να τους αγιάσει ο Θεός. Αλλά ο Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης λέει, ουδείς των αιρετικών αγιασμών παρέχει δια το μυστήριο. Κανένας δεν αγιάζει. Μετά μου λένε τα φεδρά, πρέπει λέει να γίνει οικουμενική συνοδός για να καταδικάσει όλα αυτά. Μα έχουν γίνει. Όλες οι αιρέσεις που δουλεύουν τώρα ο οικουμενισμός. Γιατί ο οικουμενισμός είναι η θρησκεία του Αντιχρίστου, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1η-5η του χρόνου. Και τότε θα δούμε. Μέσα εκεί έχουν καταδικαστεί όλες οι αιρέσεις. Και οι οικονομάχοι και οι αριανοί και οι πνευματομάχοι και οι νεστοριανοί και οι οικονο... όλοι. Και μάλιστα γράφει στο πρακτικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και λέει πάντα τα μετατάφτα πρακτισόμενα είτε εις την πίστη είτε εις την παράδοση ανάθεμα έστω. Δεν είναι Άγιοι Πατέρες. Άλλο ψέματα μπορείτε να τα βρείτε. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα εγώ και λέω, γίνανε οι παρανομίες, γίνανε τόσοι διωμοί, γίνανε, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Άνθρωποι που ο γιατρός είναι εδώ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι μέσα από τη μονή μας έχουν πεθάνει, χωρίς να ξέρουμε από τι πεθάνανε, γιατί δεν επιτρέπουν οι πατέρες, οι αγιορείτες, να έρθει γιατρός στο μοναστήρι για να εξετάσει. Θα πρέπει να πάρουμε τον γιατρό των Καρεών, το οποίο μπαίνει από το μοναστήρι μας 5 ώρες και οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, γιατί τα μονοπάτια έχουν κρίση. Λοιπόν, άλλη παρανομία. Έρχεται ο Βαρθολομαίος. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει κίνηση το Άγιο Όρος, διεθνοποιήσεως του Αγίου Όρους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κατάργηση του αβάτου, κατάργηση του αυτοδιοικήτου και κάθε μοναστήρι να γράφεται όπου θέλει. Μας κατηγορήσανε μας κάποτε ότι θα πάμε στη Ρωσία. Άλλοι πήγαν όμως στη Ρωσία και πάνε. Εμείς ούτε πήγαμε, ούτε θα πάμε, ούτε θα προσκυνήσουμε, ούτε Ρώσια λέγονται αυτοί, ούτε Σέρβια λέγονται τη στιγμή που δεν ορθοποιούν το λόγο της αντιθυγίας. Γιατί όλοι είναι, έχουν γίνει ένας αφταγμάς. Θέλω να σας πω και ακόμη περισσότερα. Και ας βγει κάποιος να με κατηγορήσει ότι λέω ψέματα. Πριν 2 χρόνια έγινε ψηφοφορία στην Ιερά Κοινότητα και 10 μοναστήρια ήταν έτοιμα. Κάνανε αίτηση στον Υπουργό να καταργηθεί το άβατο. Στην πρόσφατη διαδήλωση των ομοφυλοφίλων, η Ιερά Κοινότητα ήταν έτοιμη να στείλει αντιπροσώπους. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και τελευταία στιγμή τους εμπόδισαν άλλοι πατέρες να μην στείλουν. Βέβαια θα πούνε ότι λέμε ψέματα, αλλά μας το αποδείξουν. Αν δεν είναι έτσι. Μετά, ξεπουλήθηκαν. Όλο το Αγιώρος έχει ξεπουληθεί πιθαμή προς πιθαμή. Μόνο για το δικό μας μοναστήρι να βγάλει 4,5 δις. Φανταστείτε. Ένα πράγμα που το φτιάχνουμε εμείς με 2 εκατομμύρια, αυτοί είχαν πάρει 180 εκατομμύρια. Και όλα αυτά χρεώνονται στην πλάτη των μονών. Και αύριο θα βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πει, πήρατε τόσα δισεκατομμύρια, τι τα κάνατε. Άρα για να μην σας δημοσιεύσουμε, υπογράψτε την κατάργηση του αδελφού του άβατου του Αίρος. Και για να μην γίνονται αυτά και να φαίνονται ότι το Άγιο Όρος βγάζει Αγίους, δεν θέλω να κατηγορήσω τους πατέρες. Μακάρι να γιάσουν. Για να φαίνονται ότι όλα βαδίζουν καλά, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει ο διωμός αυτός σε εμάς. Θέλετε να σας πω πόσα
Λίγα από αυτά είχαμε ένα τραχτέρ. Πήγαμε πόρτες και παράθυρα στο Πανάκι. Μας το πήραν ότι είναι δικό τους. Μας κάνουν καθημερινώς δικαστήρια, τα οποία σύμφωνα με τους κανόνες των Αγίων Πατέρων, όποιος πάει στα πολιτικά δικαστήρια είναι καθυρημένος. Μας κόψαν τα τηλέφωνα, κόψαν το ρεύμα. Πήραν ό,τι ενίκια είχαμε, ό,τι είχε το μοναστήρι. Και έρχονται τώρα αυτοί οι απατεώνες, οι κλέφτες, να πούνε εμάς ότι είμαστε καταληψίες. Ότι κάναμε κατάληψη. Πότε? Έκανε κατάληψη ο Πατριαρχός που έχει 60 χρόνια στο μοναστήρι. Έκανα κατάληψη εγώ που έχω 45 και ο άλλος 50 και ο άλλος. Σε αυτά σας τα λέω για να δείτε ότι υπάρχει συστηματικός διώγμος. Όποιος τολμήσει, ακόμα και πατέρες μνημονευτές, ρωτήστε να μάθετε, που τολμήσανε να πούνε ότι αυτά που κάνει ο Βαρθολομαίος δεν είναι σωστά, τους διώξανε. Περάσαμε μια φορά από τη Μονή Φιλοδέου. Εγώ δεν έχω αναγκαία να πω και δημοσίως. Και τους λέμε, πατέρες δεν βλέπετε. Τι λέει, εμάς όταν έρχεται στο Άγιο Όρος μας τα λέει όλα ορθόδοξα. Μα λέω, δεν βλέπετε, πάτε τι γίνεται πιο πέρα. Δεν με νοιάζει, λέει ο αντιπρόσωπο τη Μονή Καρακάλου. Τι κάνει πιο πέρα, εμένα με νοιάζει τι μου λέει. Ναι, αλλά αυτά που σου λέει δεν είναι σωστά, είναι ψέματα. Εμεί είμαστε βγήκαμε κακοί πάλι. Όχι. Μετά. Ένα γνώρισμα των Ορθοδόξων. Που λέει ο Άγιος Μάξιμος μας ομολογητής είναι τον αδιώκησε. Αυτό είναι το γνώρισμα του Ορθοδόξου Χριστιανού. Όχι να διώκησε. Πού ακούστηκε ότι ο Ορθόδοξος Πατριάρχης και οι Ορθόδοξοι Πατέρες διώκουν 100 μοναχούς. Γιατί? Ποιο είναι το τιμά μας? Επειδή λέμε δεν μπορούμε να μνημονεύουμε έναν αιρετικό. Μα δεν το λέμε μόνο εμείς αιρετικό, το λέμε ακόμη και οι ημερολογίτες. Διαβάστε τον Πάτερ Χαράλαμπο τον Βασιλόπουλο που λέει το συσκεύασμα του Οικουμενισμού. Διαβάστε να δείτε τι λέει εκεί που δεν τα λέμε εμείς. Πώς άλλα να πούμε. Είναι τόσο πολλά. Υπάρχει, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει διώγμος. Και η λύπη μου είναι μεγάλη που αυτή τη στιγμή δεν παραβρίσκουν εδώ πέρα όλοι οι παλαιομερολογίτες. Όχι για μένα. Ο διωμός που είναι σε εμάς, αύριο θα έρθει και σε εσάς. Θα έρθει στο σπίτι σας, θα σας χτυπήσει την πόρτα και θα σου πει, τι κάνεις εδώ πέρα. Και να δω τι θα κάνει μετά. Θα μου πεις ότι θα πάρω το άμκα γιατί δεν θα έχω φάρμακα. Τότε αγαπητέ μου αδερφέ, όποιος κι αν είσαι, τζάμπα φοράς τα ράσα. Του παλαιομερολογίτη, τζάμπα. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο κι εμείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τις μερείς πιστού μετά τον βαπτίστο. Είδαμε πρόσφατα βαπτίσεις, να βλέπεις την άλλη γυμνή δίπλα στην κοζιβήθρα, να βλέπεις την άλλη σε μάλια και να δεις, είναι αυτό βάπτισμα. Δεν έχουμε ευθύνη απέναντι στον Θεό, πατέρες και αδελφοί, όταν κάνουμε, όταν δίνουμε μυστήρια, όταν κοινωνάμε τους νοημερολογίτες. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς απέναντι του Θεού. Πρόσφατα ήταν δύο παλαιομερολογίτες στο μοναστήρι μας. Λέει, γέροντα, θέλουμε να κοινωνήσουμε άλλο. Άλλο λέει, πού είσαστε στο βράδυ, στο Βαντοπέδι. Πήγατε στην ακολουθία. Πήγαμε, να μην πάμε. Και αυτοί ήταν αγωνιστές. Αλλά εδώ είσαι Κύριος κατά την καρδία σου. Όταν πήγαμε στο Άγιο Όρος, ήταν ένα τσάντες, ο Πατραβέργιος. Οι παλαιότεροι ίσως ήταν το γνωρίζουν. Το 1972 που κάναμε την πρώτη πανήγυρη, τότε που κόψαμε το δημόσιο, ήταν τσάντες. Μετά από λίγο μαθαίνουμε ότι το βρήκανε πεθαμένο, ότι γύρισε με το μνημόσυνο. Και αυτός ο άνθρωπος του ήταν σπάσει το κεφάλι με τον υποκόπανο. Και ρωτάω τον Παπαμαθαίο τον πνευματικό του, γιατί πνευματικέ μου έγινε αυτό το πράγμα. Μου λέει, δεν το πίστευε γέροντα.
απλώς επειδή βρέθηκε ο Παπαγαβρίνο Μαλάκης, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ρωτάς, ξέρετε γιατί αρνήθηκε να διωχθεί, για ένα γάιδαρο που είχε. Πήγε κάποιος και του λέει, καλά βρήκατε, εσένα δεν σε πειράζει που θα πας, αλλά αυτό το ζώο που δες από την πρώτη, για το γάιδαρο που είναι το μνήμα σου. Να, αυτή είναι η πίστη μας. Λέμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και το πιστεύω. Πού είναι τα θαύματά μας, πατέρες? Πού είναι τα σημεία που είπε ο Χριστός εν το ονοματί μου δαιμόνια υποάλλαξε? Πού είναι τα? Συγχωρέστε μου που λέξε, δεν απευθύνομαι προσωπικά σε κανέναν, αλλά με πνίγει το δίκιο. Δηλαδή, με πνίγει γιατί έχουμε τη δυνατότητα. 2,5 εκατομμύρια παλαιομερολογείται και δεν μπορούμε να δώσουμε 1 ευρώ ο καθένας για το διοκόμενο μοναστήρι. Και πάμε και τα δίνουμε σωριδόν μέσα στα αμαρτωλάτια μας. Και πάμε και δίνουμε για να κάνουμε τρώσεις. Και πάμε να δίνουμε για να έχουμε 4-5 αυτοκίνητα και άλλους 2 σκύλους και άλλες 4-5 τηλεοράσεις. Και είμαστε εμείς χριστιανοί. Και λεγόμαστε παλαιομερολογείτες. Όταν ντρεπόμαστε να φορέσουμε ένα μαντίλι οι γυναίκες μέσα στην εκκλησία. Ντρεπόμαστε να φορέσουμε να φορέσετε ένα μαντίλι, γιατί εμείς το επιβάλαμε. Ο Απόστολος Παύλος το είπε. Όταν εσείς οι ίδιοι, τι λέει ο Απόστολος? Μην πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίνδε, βασιλεία Θεού, ού κληρονομήσουσι. Όταν εσύ ο γονιός που λες ότι έρχεται το αντίστοιχο, όταν εσύ παροτρύνεις την κόρη σου να πάει να κάνει έκπληξη, όταν εσύ παροτρύνεις το παιδί σου να παντρευτεί με έναν εμπερογείο, με έναν Φράγκο, με έναν Τούρκο, και μετά μου λες, το κάνω για οικονομία. Ποια οικονομία? Έτσι είναι η οικονομία. Η οικονομία, λέει οι πατέρες, λέει αυτό, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Σφυρίτης, δεν είναι οικονομία. Αλλά όλοι προσπαθούμε και προάγουμε το έργο του Αντιχρίστου. Αυτό θα νομοθετήσει ο Αντιχριστός. Αυτό θα μας πει. Για φανταστείτε για αυτό το οποίο μιλάμε σήμερα. Τι έκαναν αυτοί οι πατέρες μας επί Τουρκοκρατίας? Λέγανε δεν πειράζει να παντρευτώ με έναν Τούρκο. Ξέρεις τι κάνανε? Σφάζαν τα κορίτσια τους για να μην παντρευτούν με τους Τούρκους. Και έρχεται σήμερα. Δεν σποντάζει σήμερα, δεν είναι τίποτα. Ξέρετε τι σημαίνει νέο ημερολογήτης? Αν το έχετε ποτέ βάλει στο μυαλό σας, σημαίνει ξεθεμελίωμα της Εκκλησίας με το πρόσχημα της ευσεβίας. Δεν έχω μιλήσει έτσι ποτέ, αλλά έχει φτάσει ακόμα στο φταίνι. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ανθρώπους που εμπέζουν τον Θεό να μας λένε ότι αυτή είναι η Εκκλησία και ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα και ότι πρέπει να εξαφανιστούμε. Εσείς οι ίδιοι δεν τους ψηφίσατε τους κυβερνήτες σας. Τι μου λέτε τώρα? Εσείς ήδη δεν ψηφίσατε τον Παπανδρέου που πήρε 100 δις από τους Εβραίους για να ιδρύσει το Πασόκ? Εσείς δεν φέρατε τον Καραμάνι σαν σωτήρα? Εσείς δεν ψηφίσατε τους σημερινούς? Γιατί λοιπόν μας κακοφαίνεται τη στιγμή, αφού το άνθρωπος είναι έτσι, θα κάνει αυτά και χειρότερα. Γιατί λοιπόν όλο αυτό? Εγώ ένα έχω να πω. Για να μπορέσουμε να γίνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, να κρατηθούμε σαν Ορθόδοξοι, και δεν μπορεί κανένας οικουμενισμός, κανένας μασόνος να μας κάνει τίποτα. Όσονος, επιστροφή. Επιστράφετε προς με, λέει Κύριος, και επιστραφήσομε προς εμάς, λέει Κύριος. Θέλει μετάνοια, θέλει επιστροφή, θέλει εξομολόγηση, θέλει θεία κοινωνία, θέλει διόρθωση, θέλει όλοι, να μην πω, εκτός εξαιρέσεων, όλα τα ανθρώπινα είναι εγκληματίες. Σκοτώνουν τα παιδιά τους που δεν τα κάνουν ούτε τα ζώα.
Πώς λοιπόν θα μας λυπηθεί ο Θεός και, σε, για, και γιατί να μας λυπηθεί? Ξέρετε τι κάνουμε, αυτό που κάνανε οι Εβραίοι. Προσφέρανε θυσία τα παιδιά τους στο διάβολο. Αυτό κάνουμε κι εμείς όταν κάνουμε εκτρώσεις. Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος η πνεύματος, λέει ο Χριστός μας στον Νικόδημο, ου δύναται εις ευθύνης βασιλείας. Δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών ένας αβάπτιστος. Δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών ένας που του κάνει ποδόλουτρο. Όχι! Θα μπει στη βασιλεία των ουρανών ποιος? Εκείνος πραγματικά θα έχει ορθόδοξο βάπτισμα από ορθόδοξο ιερέα και από πίστη πραγματική. Πατέρες και αδελφοί, δεν μας παίρνει ο καιρός. Ήδη από του χρόνου 1η Μαΐου, 1η Μαΐου, αρχίζει η εφαρμογή της νέας θρησκείας του Αντιχρίστου. Από 1η έκτου το 17 καταργείται το Άγιο του Αγίου και πολλά άλλα. Καταργούνται τα Πατριαρχία. Θα είναι μόνο το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η Ρώμη και η Ρωσία. Τα άλλα όλα θα τα αρχαλήσουμε. Από 1η έκτου 17 απαγορεύεται το ράσο να φοράνε οι κληρικοί και να έχουν γένεια. Θα επιτρέπεται χειροτονίες γυναικών. Θα επιτρέπεται γάμους μοναχών. Θα επιτρέπεται στους ιερείς να ξαναπαντρεύονται. Θα επιτρέπεται στους αρχιερείς να είναι παντρεμένοι, να έχουν και τις γυναίκες τους. Και όλα αυτά και δεν μιλάει κανένας. Και πάντε σε αυτούς και σας ευλογάνε. Να σας ευλογήσουν. Λοιπόν, για να μην λέω ότι θα διαβάζω τι λέει η Καρκυδόνη Αγία Σύνοδος επί του Αγίου Κυπριανού για 84 Αγίους Επισκόπους. Αν το λέω εγώ, κατακρίνετε με. Ρίχτε το λίθο του αναθέματος. Γράφει λοιπόν με πολλά επιχειρήματα από την κοινή ο παρών κανόν ότι το μάθημα των ελληνικών επισχηματικών είναι άδεκτον. Σου λέει και σωστά να γίνει άδεκτο, λέει ο Αγίος Κυπριανός. Και ότι πρέπει να βαπτίζονται αυτοί όταν επιστρέφουν στην Ορθοδοξία της Καθολικής Εκκλησίας. Πρώτον, γιατί το βάπτισμα είναι ένα και γιατί ευρίσκεται αυτό εις μόνη την Καθολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη δηλαδή, η Δευτική και η Συνηματική, έξω υπάρχουν της Καθολικής Εκκλησίας, ακολούθως ουδέν το εν βάπτισμα έχωση. Δεύτερον, το είδος του βαπτίσματος πρέπει πρώτον να καθαριστεί δια τον και να αγιαστεί δια των ευχών του ιερέως και της του Παναγίου Πνεύματος Χάριτος, έπειτα να καθαρίσει και να αγιάσει τον εαυτό βαπτιζόμενον. Αλλά οι αιρετικοί και συστηματικοί, ακούστε το, ούτε ιερείς είναι αλλά μάλλον ιερόσιλοι, ούτε καθαροί αλλά ακάθαρτοι, ούτε άγιοι ως μη έχοντες πνεύμα Άγιον, λοιπόν ούτε βάπτισμα έχουσι. Αν το λέω εγώ, τρίτον, για την Καθολική Εκκλησία βαπτίσματος, άφεση αμαρτιών δίδονται. Για δε των αιρετικών και συστηματικών βαπτίσματος, έξω της Καθολικής Εκκλησίας, πόσοι μπορεί να δοθεί αμαρτιών άφεσης, δεν δίνεται λέει αμαρτιών άφεσης. Τέταρτον, ο βαπτιζόμενος αφού βαπτιστεί, πρέπει να χρηστεί με το εξελαίο και άλλο αρωμάτων κατασκευαζόμενο μύρο. Ο περιγιάστηκε για του Αγίου Πνεύματος Πληθύσεως. Ο δε αιρετικός Πνεύμα Άγιον μη έχων ως αυτού χωρισμένος για την αίρεση και το σχίσμα, πώς μπορεί να αγιάσει το Διού των Μύρων. Πέμπτον, οι ιερές πρέπει να προσευχηθεί προς τον Θεό για τη σωτηρία του βαπτιστέντος. Ο δε αιρετικός και σημαντικός ιερός όλος όλος είπαμε και αμαρτωλός. Όχι τόσο για τα έργα. Δεν λέμε ότι ο Πατριάρχης είναι ανήθικος, ότι είναι κλέφτης, ότι είναι απατεώνας. Λέμε ότι δεν είναι ορθόδοξος, αλλά δεν ενεργεί η χάρη του Θεού πλέον σε αυτόν τον άνθρωπο.
αλλά μάλλον για την αίρεση των σχήματα, τα οποία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία από όλας. Πώς μπορεί να εισακουστεί από τον Θεό, εις καιρόν που λέει η γραφή ότι τον αμαρτωλόν ο Θεός δεν ακούει. Έκτον, γιατί δεν μπορεί να είναι δεκτόρη στον Θεό διαβάτημα των ελληνικών και σχηματικών, επειδή αυτοί είναι εχθροί και πολέμοι με τον Θεό και αντίχριστοι ονομαζόμενοι από τον Ιωάννη. Για τα αυτά μου πάντα και άλλα παρών κανόν, κατά την ακρίβεια θέλει να βαπτίζονται όλοι οι αιρετικοί και οι σχηματικοί. Προστηθείς και τούτο, ότι η γνώμη αυτή του να είναι δηλαδή άδετο το βάπτισμα των ελληνικών και σχηματικών, δεν είναι καινούργια των πατέρων της Συνόδου Ταύτης, αλλά είναι παλαιά δοκιμασμένη από τους προγενεστέρους αυτών, ήδη σχεδόν έφτασαν αυτούς τους διαδόχους των Αποστόλων. Με πολλή επιμέλεια και ακρίβεια και σύμφωνο στη κατά πάντα με τον 46ο, 47ο και 68ο του Αποστολικού Κανόνα. Ο μόνο δε κοινός, ο παρόν κανόν το βάπτισμα των ελληνικών και σημαντικών αποβάλλει, αλλά και κατηδίαν. Καθένας από τους 84 πατέρες υπαρούς συνόδου, με ένα ξεχωριστό επιχείρημα τούτο υπήν, με 84 επιχείρηματα τούτο αποβάλλωση. Και ακούστε αυτό που λέτε ότι δεχτήκαν οι πατέρες. Ακούστε γιατί δεχτήκανε. Διό και η Οικουμενική Δευτέρα είναι το 7ο αυτής κανόνη των παρόντα κανόνα κατά μέρος εφύλαξε. Η δε και εις όλους αυτών δεν εφύλαξε τούτο επίσης κατ' οικονομία και συγκατάβαση και όχι κατά ακρίβεια. Ως είπαμε με τη σημειώση του 400ου Αποστολικού. Και η έκτη το δεύτερο κανόνι αυτή σε πεστράγησε, είδε λέει ότι μόνο εις εκείνους τους τόπους της Αθηνικής Μεγάλης, αλάμπατσαν αυτό επεστραγήσεσαι, εβεβαίωσε μάλλον αυτό και όχι κατηρήσε. Δέχεται δε αυτόν και ο Μέγας Βασίλειος εν το πρώτο αυτού κανόνι, ώρα και τη συμμορώση του Ριθέλους 400ου Αποστολικού. Άλλωστε, έχουμε και σύνολοι εδέχτησαν και επεκύρωσαν τα μερικοτέρων συνόδων τιμάτι ονομαστή του Μεγάλου Βασιλείου Κανόνα. Ω εν το δευτέρο κανόνι τη έκτη προείδωση. Άρα αυτέ συναπεδέχτησαν και βεβαίωσαν όσα οι τοπικέ σύνοδοι και ο Μέγας Βασίλειος προεθέστησαν και επί τον τρόπο συνάγεται ορθώ και βεβαίω ότι οι ερευνητικοί πάντε πρέπει αναμφιβόλω να βαπτίζονται. Η δε οικονομία, ακούστε, όπου προς καιρόν μετακυρίστησαν τις νέες πατέρες, ούτε νόμος, ούτε παράδειγμα δύναται να νομιστεί, αλλά και αν ίσως την άσκη καλώς ερευνήσει με την αέφη τους αιρετικούς τούτους, όπου οικονομικώς εδέχθη η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, να ήσαν οι περισσότεροι από τους τότε εις αίρεση πεσόντας, ιερωμένους βεβαπτισμένοι από ορθοδόξους πριν, και δια τούτο μεταχειρίστη την οικονομία αυτήν. Η αλήθεια όμως τη εγγραφή και ορθό λόγο διεκνύωση ότι πάντε οι ερευνητικοί αναντηρήτω πρέπει να βαθύνουν. Και επειδή θα μου πούνε μερικοί ότι τι μα λέτε τώρα ξαναβάπτισμα, μα δεν είναι ξαναβάπτισμα, είναι βάπτισμα. Ο 76ος κανόνα τη εν καρταγέννη τοπική συνόδου λέει, εάν υπάρχουν αμφιβολίες, εάν είμαι καλά βαπτισμένος ή δεν είμαι. Και ούτε εμείς μπορούμε να πούμε γιατί όταν βαπτιστήκαμε είμαστε νύπια. Χωρίς την ως προσκόμματος, οφείλει ταύτα βαπτίζεστε, λέει ο κανόνας. Χωρίς την ως προσκόμματος. Τώρα πού τη βρίσκουν την οικονομία οι πατέρες, οι ερμόνοι, πώς να τους ονομάσω, δεν ξέρω. Πάντως πατέρες και αδελφοί, για να κρατηθούμε σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται του Αντιχρίστου, στην θρησκεία αυτή του Αντιχρίστου, η οποία εφαρμόζεται. Θέλω να δείτε ότι αυτά που λέμε δεν είναι παραμύθια. Να δείτε ποιοι έχουν υπογράψει. Να σηκωθεί η τρίχα σας. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν σαν εμένα. Λοιπόν, κατωτέρω υπογράψατες είναι πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χέρμαν Μάνουλ Μπάιτσε, όπως το λένε. Εκπρόσωπος κυβερνήσεως Ελλάδος Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος. Εκπρόσωπος Οικουμενικού Πατριαρχείου Οικονίου Θεόκλητος. Εκπρόσωπος Αγίου Όρους Ιχούμενος Αγίου Όρους Εφραίμ.
Εκκλησία και κράτος Κύπρου, επίσκοπος Τριμηθούντος Βαρνάβας, Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυπος. Για τον Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος. Για τον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, Αρχιεπίσκοπος Τρυπόλεως Βασίλειος. Για όλες τις συλλογικές χριστιανορθοδόξες εκκλησίες και τις ρωσικές κρατικές οντότητες, ο Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκι Ιλαρίων. Για τον Βατικανό, ο Καρδινάλιος Βάλτερ Κάσπερ, εκπρόσωπος του Παντολίνου Συμβουλίου Εκκλησιών Αντρέ Μπαρκάν, εκπρόσωπος του Παντολίνου, για την Εκκλησία της Αλβανίας, ο Μητροπολίτης Αντρέ Αργυροκάς του Πολύκαρπος. Δεσμευόμαστε, ακούτε, να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις από 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου το 20 να γίνει αλλαγή και να εισαχθούμε στη νέα εποχή ολοκληρωτικώς από 1η Μαΐου 2016. Μισό λεπτό. Να παρακαλούμε τον ένα Θεό και άνθρωπο, τον Ρωτήκο δηλαδή, να έρθει γρήγορα για να μας φέρει την ειρήνη. Και όλα αυτά θα κάνουμε γιατί δεν πιστεύουμε. Είναι η πίστη μας, είμαστε νερόγλωσσοι. Γι' αυτό θα μας κρίνει αν αξίως ο Θεός της χάρτας ο οποίος μας έδωσε. Μας έβαλε στην Εκκλησία του, μας έκανε κληρονόμηση βασιλείας του. Όσο λίγοι κι αν είμαστε, όσο κι αν φαίνεται περίεργο αυτό, δεν μας έδωσε το δικαίωμα. Και μάλιστα εγώ θα το πω και ό,τι θέλει ας γίνει. Γιατί όλα τα μοναστήρια μας θα ξαναπέρνουν οι νομερολογητές. Να σας πω εγώ τη δικιά μου, τη βλακεία. Επειδή πουλήσαμε τη χάρη του Χριστού για να φτιάξουμε τα μοναστήρια, ξέρω ανθρώπους που τους πληρώνουν οι νομερολογίτες για να τους κάνουν λειτουργίες. Να λοιπόν γιατί επιστρέφουμε. Εκεί, πώς λοιπόν θα αντισταθούμε στη νέα τάξη των πραγμάτων, στην θρησία του Αντιχρίστου, όταν ένας Άγιος Βασίλειος έλεγε να μην με αξιώσει ο Θεός, να είμαι σε αυτές τις ημέρες. Και εμείς το έχουμε πάρει τόσο αψήφιστα και λέμε δεν πειράζει τούτο, δεν βλάθει εκείνο, δεν μας πειράζει αυτό, τι πειράζει λένε οι Αγιορείτες. Θα δούμε λέει πρώτα, τι είπε ο κύριος καθηγητής. Ακόμα και, και το κοινό ποτήριο το έχουν κάνει. Απλώς θέλουν να το φέρουν έτσι με τρόπο στον κόσμο και να μην υπάρχει αντίδραση του κόσμου πλέον. Για να σταθούμε όμως, όπως στάθηκαν οι πατέρες επί του Ιπποκρατίας, τι κάνανε. Καλύτερα λέει Τούρκοι κοφές παρά Φράγκοι κυθιάρα. Έτσι λέγανε οι πατέρες τότε. Ένα κυριλέισον δεν επιτρέπανε να χαλάσει. Και έρχεται τώρα και μαθαίνει εδώ μέσα. Τι μαθαίνει, άμα σε διαβάσω, σας κουράζω. Να δείτε τι έχουν σκοπό να κάνουν. Παροχή ηλεκτρονική κάρτα. Τα ιδρύματα πεδραμένα ανοιχτά σε όλε τι Κυριακέ. Ποιο από εσά σηκώθηκε να πει όχι. Ποιο από του ιερεί μα σηκώθηκε. Ποιο από του αρχιερεί μα σηκώθηκε. Να μα οδηγήσει. Να πάει στην κυβέρνηση μπροστά. Να κάνουν συλλογητήριο όπω κάνανε παλιά. Δεν δεχόμεθα την κατάρριξη τη Κυριακή. Ο Άγιο Υπάτριο Επίσκοπο Γαβρών. Όταν τότε επιβάλλανε για να ξανακάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, βγήκε στον δρόμο και ματέωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εμείς, ακόμα οι νομερολογίτες, ευλογήσαμε, λέει, την Ολυμπιακή Φλόγα και πέρασε μέσα από το ιερό. Άρα μας οδηγούν στην ειδωλολατρεία. Άρα, τι να πούμε άλλο. Αργία.
όλη η πολιτισμική παιδεία. Κατάργησε θυσιαστικών εορτών και εθνικών σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατάργηση θυσιασμού μαθητών. Υποχρεωτική επίσκεψη σε συναγωγή και ισλαμικά θεμέλη. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική βαθμίδα. Ακούστε! Και δεν μιλάτε από τα παιδιά σας. Από το δημοτικό θα σας φέρω τους φίλες και τους φιλενάδες μέσα στα σπίτια και θα σας δω μετά. Του δημοτικού. Μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως από 11-9 το 16 και παροχή δωρεάν προφυλακτικών σε όλους τους μαθητάς. Κατάργηση του μαθήματος ελληνικής ιστορίας, κατάργηση για την ελληνική επανάσταση, εισαγωγή μαθήματος ευρωπαϊκής αναγεννήσεως με κυρίαρχο ζήτημα την γαλλική και ιταλική επανάσταση. Πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Κατάργηση εθνικών εορτών και παρελάσεων. Εισαγωγή εορτών για το περιβάλλον. Κατάργηση θεολογικών σχολών σε πανεπιστήμια. Μετατροπή σε θρησκευτικές σχολές του τμήματος φιλοσοφικών σχολών. Κατάργηση μαθήματος θρησκευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Κατάργηση πολλών καθηγητών. Εισαγωγή εικόνος Rights. Το μάθημα σεξουαλική διαπαιδαγωγήσεως για τους μαθητάς του δημοτικού σχολείου. Γιατί εσείς δεν ξεσηκώνεστε σαν ιερείς, αδελφοί και πατέρες? Γιατί δεν ενημερώνετε τα πίμνια? Γιατί δεν ξεσηκώνεστε? Τι φοβάστε? Συγχωρέστε με. Εισαγωγή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των μαθητών. Εισαγωγή ηλεκτρονικής μπάλας ασφαλείας. Εκδρομές σχολείων παιδευτικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε μέρη σεξουαλικής απολευθερώσεως από 17-9 το 17. Μεταλήθυνση στην εκκλησιαστική ακολουθία, ειδικότερα αυτά που είπαμε που κάνουν το ημερολόγιο, ΝΑΤΑ, ορολόγιο, πρόγραμμα, χειμερινή περίοδο, τέλεση λειτουργίας, Κυριακή πρωί, από δεκάτη πρωινή σε δεκάτη, πρωινή, καλοκαιρινή πεδίο, στέλεση λειτουργίας, Κυριακή απόγευμα. Δεν γίνεται απόγευμα λειτουργία. Απογευματινή, βραδινή μεταλλήτηση θα ξεκινήσει από 17-10 το 17. Κατάργηση τέμπλων ιερών ναών. Εισαγωγή αναγεννησιακών εικόνων. Εισαγωγή μουσικών οργάνων σε εκκλησίες. Το είδαμε και αυτό. Κατάργηση πολιτικών οράσεων εκτός ιερών ναών. Αφαίρεση γενείων και μαλλιών από κληρικούς από 1η-5η το 17. Κατάργηση αφρυπνιών σε ιερούς ναούς και μονές. Κατάργηση να χτυπάμε τις καμπάνες. Κατάργηση αντισημαντικών Αγίων. Εισαγωγή αντιρασιστικού κηρύγματος από όλους τους κληρικούς. Αφαίρεση αντισημαντικών ύμνων από όλες τις θεϊκές εκκλησίες. Κατάργηση άρθρων στις θεϊκές ορθόδοξες εκκλησίες. Εισαγωγή νέων ακολουθιών σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Εισαγωγή περιβαλλοντικών εορτών την 5η Ιουνίου κάθε έτος, την 21η Δεκεμβρίου, αφιερωμένη στη Μητέρα Γη. Και τέλος, την 14η Απριλίου, εφαρμογή μεταρρυθμίσεως. Εισαγωγή ορτής για το εβραϊκό ολοκαύτωμα με ειδική ακολουθία σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Η ορτή ορίζεται 3 φορές τον χρόνο θα γιορτάζουν για το ολοκαύτωμα των Εβραίων και για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ποιος θα εορτάσει? Που δεν αφήσανε όρθιο τίποτα. Και όταν ήρθε ο πρόεδρος ο πατριάρχης 29 Μαΐου, αντί να πάει να κάνει ένα μνημόσυνο σε αυτούς που έπεσαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, πήγε στο Χαγιάτ, στο Εβραϊκό και έκανε μνημόσυνο για το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Εισαγωγή νέων ορτών, κατάργηση αμπάτων σε όλες τις θεϊκές εκκλησίες, σύνδεση ΟΗΕ που θα αναλάβει την επίβλεψη της θεϊκής ενοποιημένης εκκλησίας, αυτό που λέγανε από τότε πως είναι ΟΗΕ για τα κράτη, δηλαδή όταν θα μιλάει κάποιο κράτος, να το εκμηδενίζουν όπως κάναν τη Σερβία, όπως θα κάνουν την Ελλάδα σε λίγο, θα σας το πω λίγο μετά. Τα Ιεροσόλυμα θα καταστούν προστιτεύουσα πνευματική, αποδοχή καταργήσεως πατριαρχείων Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Σλαβικών πατριαρχείων,
εκτός Μόσχας, θα παραμείνουν τρία πατριαρχίες και εκεί συνομιλμένες εκκλησίες, εκκληρωτικό, Πατριαρχείο της Ρώμης και Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, αλλά και εκκλησιαστικό σχολό σε εκκλησιολογικές σχολές όλων των χριστιανικών εκκλησιών. Σχολή, θεολογική σχολή Χάλκης θα ανοίξει στις 17 του 7ου του 17. Η Ελλαδική Εκκλησία αποδέχεται τη συντήρηση, είναι ψέματα, μερικών της χρημάτων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ευθυρίων Οίκων Μουσουλμάνων. Επίσης αποδέχεται η Ελλαδική Εκκλησία Ευθυρίων Οίκων Βουδιστών και γενικώς όλων των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Ας πάει να πει ο Ρημανολογίτης να ανοίξει μια εκκλησία. Ας πάει ο Παπάς Δήμος ή ο Πάτερ αυτό να ανοίξει μια εκκλησία να δείτε τι έχει να γίνει. Εισαγωγή νέων πολυθρησκευτικών ακολουθιών μεταμουσικών οργάνων. Εισαγωγή σε όλες τις εκκλησίες μουσικών οργάνων και διοργάνωση συναυλιών. Δεν τα είδαμε μέσα στις εκκλησίες. Αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συναυλίες εντός και εκτός ναών. Κατάργηση Αββάτου Αγιώρους από 1η έκτου του 17. Θα λέω εγώ, αποδοχή χριστιανικές εκκλησίες των ομόσπονδων και πολυκρατικών ενώσεων, αποδοχή παγκοσμίου διακυβερνήσεως, αποδοχή ως πρώτου ρόλου στην Κεντρική Εκκλησία του Βατικανού, εισαγωγή καθολικών, δηλαδή παπικών μοναχών των καθολικών ταγμάτων και μοναχών αρχαιοελληνικών λατρινών στο Άγιο Όρος, αποδοχή σε Άγιο Όρος, ακούστε, ελευθερή έξυπνο συστημάτων, αναγνωμάτων, αρχαία λατρεία, μετατροπή του Αγίου Όρους σε οικολογική αρχαιολογική βυζαντινή κοινοπολιτεία, αποδοχή χριστιανικών εκκλησιών ότι εισαγόμαστε πλέον στη Νέα Αττική. Μεταφορά Οικουμενικού Πατριαρχείου Συμπάτμου εις το Αγίου Όρος, εις τη Σαμοθράκη. Γι' αυτό δεν θέλει να υπάρχει αντίσταση στο Αγίου Όρος. Τοποθέτηση ηγεσίας των χριστιανικών εκκλησιών από ηλικίες 28 ετών. Διοργάνωση συμποσίων οικολογίας, αποδοχή από χριστιανικές εκκλησίες καταρτήσεως των εθνών κρατών, εκπρόσωποι και ορεινήσεως αντί που υπογράψανε. Αποδοχή ομοφυλοφιλικών γάμων και διεμφυλικών γάμων και υιοθεσίας παιδιών από ομοφυλοφιλούς από 16 πέμπτου το 16. Εισαγωγή σεξουαλικών σχέσεων από το 10ο έτος ηλικία με ανήλικους. Δηλαδή θα βάζει τώρα μια κοπέλα 17, χρονών 19 και θα πηγαίνει με έναν 80. Αυτό μας λέει. Αποδοχή ελευθέρα σεξουαλική σε τηλεόραση και τύπο και κυκλοφορία πολλών πορνογραφικών περιοδικών. Δημιουργία οίκων ανοχής κοντά σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διδασκαλία σε όλες τις παιδευτικές βαθμίδες για το ωραίο του πληρωμένου έρωτος. Όχι μόνο από καθηγητές αλλά από και εργαζόμενους του πληρωμένου έρωτα. Νομοποίηση νέων λατριών. Κατάργηση σημαίας ελληνικής. Εισαγωγή περιβαλλοντικών εορτών. Κατάργηση ελληνικών και βυζαντινών σημειών. Δημιουργία μονών με μοναχούς και μοναχές όλων των δωμάτων και θρησκειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Άγιο Όρος. Από 17 Τρίτου το 18. Εισαγωγή περισσότερων αντιρασιστικών νομοσχεδίων και ψήφιση σε ευρωπαϊκές βουλές. Αποδοχή συμφώνου συμβίωσης για τους ομοφυλόφιλους και κατάργηση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση του υποδιωτικού των θρησκευτικών κοινωνικών γάμων. Και είναι τόσα πολλά, αλλά εκείνο που έχει σημασία. Μισό λεπτό να το βρω. Όλοι οι μωράψαντες, ξέρετε το αυτό, το παρόν κείμενο δεσμευόμεθα για επαναφορά του πολιτεύματος της βασιλευμένης δημοκρατίας και ειδικότερα στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2016, ειδικότερα στην Ελλάδα επαναφορά ως επίσημη θρησκεία του πρώην εθνικού κράτους της αρχαιοελληνικής θρησκείας έως τέλος του 2016, δημιουργία Ευρωπαϊκού Μεταρρυθμιστικού Γραφείου με αρχικό κεφάλαιο 800 δις. Δημιουργία Περιβαλλοντικού Μεταρρυθμιστικού, μάλιστα.
δεσμευόμεθα να γίνει αλλαγή στο ονομαστό Άγιο Όρος στην Ελλάδα, να ιδρυθούν εντός αυτού μονές όλων των θρησκειών και δομάτων και προεκλογικών ταμάτων του Βατικανού. Δεσμευόμεθα και για τους όποιους διαδόχους ημών να εφαρμόζουν τις ανωτέρα μεταρρυθμίσεις. Προσευχόμεθα και πάλι πολλάκις στον ένα Θεό και ένα άνθρωπο και να φανερωθεί στον κόσμο για να λύσει όλα τα προβλήματα του πλανήτη. Ποιος το λέει αυτό, ορθόδοξοι αρχιερείς, έπρεπε. Ορθόδοξοι. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Έχω να πω ένα και μοναδικό. Αν θέλουμε να ζήσουμε σαν Ορθόδοξοι, αν θέλουμε ο αγώνας μας να είναι εναντίον του Αντιχρίστου, αν θέλουμε πραγματικά, ένας ήταν ο Άγιος Φωνημάς ο εντολός. Δεν περίμενε ούτε από δεσποτάδες, ούτε από πατριαρχάδες. Πατέρες και αδελφοί, όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, η ευθύνη μας θα είναι πολύ μεγάλη απέναντι στην ιστορία και απέναντι στην πατρίδα μας. Δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι αυτά που θέλουν από ανθρώπους ελεύθερους να μας κάνουν δούλους, να μας κάνουν νούμερα. Μας έδωσε ο Θεός την ελευθερία την οποία έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε με κάθε τρόπο όπως έκαναν οι πατέρες μας. Κρεμάστηκαν τόσοι αρχιερείς, τόσοι ιερείς, τόσος κόσμος για να είμαστε εμείς σήμερα και να έρχεται ο Κύριος Βαρθολομαίος και να μας λέει ότι κάτι ξεβράκωτοι του 21 δημιουργήσανε τις γνωστές προστριβές με τους Τούρκους. Ωραία, τι μας λες, μας το είπες για νέο. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε, για να μην μας αναθεματίζουν αυτοί που θα έρθουν πίσω, γιατί θα πούνε καλά οι κοσμικοί, είχανε οικογένειες, είχανε παιδιά που δεν δικαιολογούνται. Αλλά εσείς οι ιερείς, εσείς οι αρχιερείς, εσείς που λέτε ότι είσαι στο πίμνιο του Χριστού, το βασίλειο ιεράτευμα, το έθνος, το Άγιο, τι κάνατε για αυτή την κατάσταση. Ξεσηκώσατε τον κόσμο, αλλά ακούω, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα σφραγισμένο, δεν είναι τίποτα η κάρτα, δεν είναι τίποτα εκείνο, δεν είναι τίποτα το άλλο. Δηλαδή όλα αυτά οι Εβραίοι μας τα βάλανε για το καλό μας. Και ακούω ιερείς και αρχιερείς, μα δεν πάρω το άμυκα, πώς θα έχω τα φαρμακά μου. Μα αγαπητέ, δεν πιστεύεις στον Θεό. Αν δεν πιστεύεις, βγάλε τα ράζα και πήγαινε σπίτι σου. Συγχωρέστε με που μιλάω έτσι. Γιατί όταν ακούω έναν ιερέα ο οποίος έπεται ότι εντάχθηκε στην Εκκλησία του Χριστού για να πολεμήσει τον Αντιχρίστο και μου λέει δεν θα έχω φάρμακα, δεν θα έχω τη σύνταξή μου, δεν θα έχω ανέσεις. Γιατί πήγε στο πλήρω, για να έχεις ανέσεις. Έτσι μας είπε ο Χριστός μας ότι για να πάτε στη Βασιλεία των Ουρανών θα πρέπει εκτός από την πρόνοια τη δική μου να έχετε και την πρόνοια του Αντιχρίστου από την άλλη μεριά. Να έχετε χρήματα, να έχετε φάρμακα, να έχετε τη γυναίκα σας, να έχετε τα αυτοκίνητά σας, να έχετε τα πάντα. Ναι, θα τα έχετε. Λέει σε κάποιον, λέει ήταν ένας ηγούμενος, ο οποίος ήταν αφιλόξενος. Μια μέρα παρουσιάστηκε ο Δεσπότης Χριστός σαν ένα γεροντάκι και λέει στον κοντάρι, πες τον ηγούμενο, λέει έχει δουλειά ο γεροντάκι. Την ώρα μπήκανε κάτι πλούσιοι μέσα και βγήκε ο ηγούμενος να τους υποδεχτεί. Περίμενε ο ανεξίκαλος κύριος. Και αφού βράδυσε, λέει στον πορτάρι, πήγαινε λέει πες του, αγαπητέ, πες τον ηγούμενο, ότι εφόσον θέλει τον κόσμο, εγώ θα του στείλω ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά τη βασιλεία μου δεν θα τη δει ποτέ. Πατέρες και αδελφοί, για να δούμε τη βασιλεία των ουρανών, θέλει διωγμό, θέλει θλίψεις, θέλει στενοχώριες. Διαβολών θλίψεων διημάς ευθύνη στη βασιλεία των ουρανών. Δεν είπε ότι θα τρώμε, θα πίνουμε, θα έχουμε την άνεσή μας και θα πάμε εκεί που πήγαν οι πατέρες που μαρτυρήσανε για την άπλη Χριστού. Όχι. Είναι λάθος. Είναι λάθος και πολύ λάθος. Ο ίδιος ο Χριστός να κατέβει κάτω να μας πει ότι αυτό δεν είναι τίποτα, δεν πρέπει να το πιστέψουμε. Γιατί αν νομοθετεί ο Χριστός άλλα σήμερα, άλλα αύριο, άλλα μεθαύριο, τότε θα πούμε αυτό που είπε
ο Απόστολος Παύλος, σαν άγγελος εξ ουρανού, ανάθεμα έστω. Εμείς ξέρουμε ένα πράγμα. Συγχωρέστε με και τελειώνω. Τα σκούρασα. Να σας πω τι ξέρετε. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, πέρα από αυτά που λένε οι πατέρες. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, πέρα από αυτά που είναι η σωτηρία μας. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, πέρα από αυτά. Είδες πως γίνανε Άγιοι. Ο μόνος Φιλάρετος, ο οποίος εγγυμάνει τρεις Αγίους με την ώρα σου. Ακούσε τι έγραψε για τον οικουμενισμό. Της βάλωση κατά της Εκκλησίας του Χριστού και διδάσκωση ότι η του Χριστού Εκκλησία με μέριστε ενού το χαλουμένης κλάδης. Δηλαδή, λένε ότι η Εκκλησία είναι κομμάτι-κομμάτι. Έχουν και Προτεστάντες, χάρη, έχουν και γυναίκες, έχουν και ομοφιλοφίλοι, έχουν και Τούρκοι. Και όλοι μαζί θα ενωθούμε και θα βρούμε την Εκκλησία. Ή την ενδιαφέρουση αλλήλων διδασκαλία και τρόπο ζωής, ή ότι η Εκκλησία ούτε υφίσταται ορατός αλλά πρακτητής στην ενωμένωτη, όταν άπαντε συγκλάδι, η τμήματα, η ομολογία, η προσέτη και θρησκεία ενωθώσει, ενενή, σώματι, και ήτινες, ούτε ακρίνωση την ιεροσύνη και τα μυστήρια της Εκκλησία από την ιεροσύνη και τα μυστήρια των αιρετικών, αλλά λέγουσε το βάπτισμα και ευχαριστία των αιρετικών εσύ ικανά του σωτηρία, ως αυτός της κοινωνούσι ενώσι της προμηνευτής αιρετικής ή συνηγορούσι διαδήλωση ή υπεραμεινωμένης της καινοφανούς αυτών αιρέσεων του οικουμενισμού εμπροσχήματι αδελφικής αγάπης ή υποτιθεμένης ενώσεως των διαχωριστέων των χριστιανών ανάθεμα. Αυτό λοιπόν λέμε κι εμείς. Ανάθεμα σε όλους τους αιρετικούς. Και αυτό δεν είναι ότι δεν έχουμε αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όταν συνείδησε τον αιρετικό, τον Μαρκίνο και δεν τον χαιρέτησε, λέει, δεν με γνωρίζεις. Άγιε του Θεού, ναι, λέει, σε γνωρίζω. Είσαι ο πρωτότοκος Υιός του Σατανά. Έτσι απάντησε ο μαθητής της αγάπης. Και τελειώνω. Θα σας διαβάσω λίγο. Λέει. Και τον Αγγέλο της Εκκλησίας Λαοδικαίων γράψον. Τάδε λέει ο Αμήν, ο μάρτυρος αυτός και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Ούτε με τον Θεό, ούτε με τον διάβολο. Πότε με τον Θεό και πότε με τον διάβολο. Όφελες ψυχρός ή ζεστός. Όφελες να είσαι ή ψυχρός και να είσαι με τον διάβολο ή ζεστός και να είσαι με τον Θεό. Ούτως ότι χρειαρώσει και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός μένωσε εμέσαι του στοματός μου. Θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Ότι λέγει ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρειανέχω. Και ο κίδας, ότι εσύ ο ταλέπορος και ελεηνός και τοπός και τυφλός και γυμνός, συμβουλεύωσε, αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπυρωμένων, εκπυρός, ή να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει, και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου, και κολύριον, έγχρυσο τους οφθαλμούς σου, ή να βλέπεις, ότι εγώ όσους αν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Δεν είπε ο Χριστός να πηγαίνουμε σε εκκλησίες και να παραστάλουμε τους μήμους. Να είμαστε μόνο για τις εορτές και για τις πανηγύρεις. Όχι. Μας έταξε σε αυτές τις θέσεις για να οδηγήσουμε τον λαό του Θεού κάπου. Ζήλωσον ούν και μετανόησον. Ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα, εισελέψομαι προς αυτόν και διπνήσω με αυτού και αυτόν με τεμού. Ο νικόν δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα
και κάθισα μετά τον πατρό με τον θρόνο αυτού. Ο έχονος αυτοστάτω και το πνεύμα λέει της Εκκλησίας. Όποιος έχει λέει να λέω, ας ακούσει τι λέει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Δεν λέει καθησυχασμό, δεν λέει ανάπαυση, λέει ότι δια πολλών θλίψεων. Για να αντισταθούμε λοιπόν και να μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλα αυτά τα οποία έρχονται και τα οποία εμείς του δώσαμε το δικαίωμα να έρθει μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εκκλησία μας, μέσα στο περιβάλλον μας. Εμείς του δώσαμε το δικαίωμα. Είμαστε υποχρεωμένοι όπως τον πάσαμε μέσα στα σπίτια μας και μέσα στις εκκλησίες μας να τον ξαναβγάλουμε έξω και τότε θα επιβλέψει ο Θεός. Αλλιώς, δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Κάποτε ένας δάσκαλος ήρθε στα Ιωάννη. Και του λένε, θα μας πεις δάσκαλε λόγο. Πρέπει να σας πω εγώ. Καλό είδε σας, δεν ξέρω. Χριστιανοί είσαι, σου είπε. Και ανεβαίνει στον άνθρωπο, πατέρες, το τι θα κάνετε μέσα στο δίδυμο, το ξέρετε. Λοιπόν, κάντε καλά για να μην σας παραλύουμε. Και κατέβει και κάτω. Αυτός ήταν ο λόγος. Πατέρες και αδελφοί, και εμένα θα μ' ακούτε. Υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν, που λένε ένα σωρό. Εμείς τραβιόμαστε στα δικαστήρια, μην μας παίρνουν τα πάντα για την αγάπη του Χριστού και έχουμε ανθρώπους που πιστεύουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι η μοναδική και είναι η μοναδική εκκλησία στον κόσμο. Όχι, όλοι μαζί αποτελούμε την εκκλησία, αλλά πώς. Σύμφωνα με τους νόμους του Χριστού μας. Μην ακούτε λοιπόν τους περιφερόμενους, αυτούς που προβάλλουν τον εαυτό τους μόνο. Γιατί τότε μόνο θα είμαστε πραγματικοί όταν καταδείξουμε μέχρι το τέλος. Και εμείς μέχρι με τη βοήθεια του Θεού έχουμε δώσει ένα δείγμα μέχρι την ώρα να μας σκεπάσει ο Θεός μέχρι το τέλος. Έχουμε πατέρες και αδελφοί να μας αξιώσει όλους ο Θεός καλής ομολογίας και καλής μετανοίας και καλής επιστροφής. Εγώ αυτό έχω να πω. Αλλιώς δεν έχω να πω τίποτα. Εκείνο που έχω να πω, ο Χριστός μας εξήλθε λοιπόν και είναι αγγίσει. Και θα αγγίσει. Thank you.